πράγματι η 26η Ιουνίου μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ του 1987 έχει καθιερωθεί σαν ημέρα καταπολέμησης κατά των ναρκωτικών, αλλά και όχι μόνο, αλλά και της παγκόσμιας παράνομης διακίνησής τους. Ταυτόχρονα η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ήθελε να τιμήσει και τον Κινέζο Μανδαρίνο που το 18ο αιώνα στην Καντόνα απαγόρευσε τη διακίνηση του οποίου, ήταν η πρώτη μάχη κατά των εξαρτήσεων και των αντίστοιχων ουσιών, με αποτέλεσμα να προκληθεί το 1839 ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος του οποίου. Δεν θα ξεχνάμε ότι μελέτες τα τελευταία χρόνια παγκόσμια μιλούν ότι άνθρωποι ηλικιών από 15 έως 65 χρονών σε ένα ποσοστό που φτάνει τα 200 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο, αντιπροσωπεύει το 5% του παγκόσμιου πληθυσμού, έχουν δοκιμάσει ναρκωτικά. Νομίζω ότι ο πόλεμος κατά των εξαρτήσεων γενικώς και όχι μόνο των ναρκωτικών και ειδικά σε μια περίοδο κρίσης που διανύουμε θα πρέπει να είναι πολύπλευρος από όλη την κοινωνία και εμείς ερχόμαστε να συνδράμουμε σαν κέντρο σε αυτή την προσπάθεια. Δεν θα ξεχνάμε ότι η εξάρτηση δεν είναι μια ηθική παρακτροπή, δεν είναι έγκλημα, δεν είναι ασθένεια. Είναι ένα σοβαρό σύμπτωμα που κρύβει πίσω του έναν άνθρωπο ο οποίος αδυνατεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της καθημερινότητας και έρχεται, καταφεύγει στην όποια εξάρτηση και εκεί πάνω είμαστε και εμείς και όλη η κοινωνία που πρέπει να τη δώσει, να προσφέρει και την ψυχολογική και την κοινωνική του στήριξη. Εμείς λοιπόν στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης κοινωνίας, της ενεργοποίησης, κάθε χρόνο κάνουμε τις παρεμβάσεις μας, κάθε χρόνο ερχόμαστε σε επαφή με τους πολίτες, κάθε χρόνο ενημερωνόμαστε για να ευαισθητοποιήσουμε και να ενεργοποιήσουμε σε αυτόν τον πόλεμο και κατά της χρήσης των ναρκωτικών, κατά της παράνομης διακίνησής τους, αλλά και ευρύτερα κατά των εξαρτήσεων. Θα ήθελα και η συνεργάτη του κέντρου, η ψυχολόγος μας, η κυρία Μαρία Βουδούρη, να πει δύο λόγια για την επικοινωνία που είχαν τα στελέχη του κέντρου και που ευχαριστώ γι' αυτό όλα τα στελέχη του κέντρου και τις προσπάθειες που κάνουν στο μεγάλο αγώνα και στις πολύπλευρες δράσεις που κάνει το κέντρο μας, που μία από αυτές τις πολλές είναι και η δράση αυτής της εβδομάδας. Το θέμα της εξάρτησης είναι ένα σύνθετο φαινόμενο, όπως όλα αυτά τα χρόνια έχουμε μεταφέρει και έχουμε γνωστοποιήσει προς τον κόσμο. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε ως φορέας να παίρνουμε κάθε ευκαιρία που μας δίνεται για να συνεχίζουμε να μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα και την ευαισθητοποίηση και την κινητοποίηση των πολιτών. Η αλήθεια είναι ότι το κοινό της Τρίπολης είναι ευαισθητοποιημένο και του νομού Αρκαδίας ευρύτερα είναι ευαισθητοποιημένο και το αποδεικνύει το γεγονός ότι οι δράσεις του κέντρου μας όλα αυτά τα χρόνια υλοποιούνται με συμμετοχή και με επιτυχία. Στη συγκεκριμένη περίσταση, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών, θελήσαμε να βρεθούμε κοντά στον πολίτη, στον απλό άνθρωπο, ο οποίος ίσως δεν έχει την ευκαιρία μέχρι στιγμής να έρθει κοντά στο κέντρο πρόληψης και να ενημερωθεί καταρχήν για την εξάρτηση, να ενημερωθεί για το κέντρο πρόληψης, για τη φιλοσοφία της πρόληψης, για τις δράσεις μας και να προσπαθήσουμε και εμείς από την πλευρά μας να ευαισθητοποιήσουμε ακόμα και εκείνους που μέχρι τώρα δεν έχουν γίνει αρρωγοί στην προσπάθεια της πρόληψης. Μην ξεχνάμε ότι ακριβώς επειδή το φαινόμενο της εξάρτησης είναι ένα σύνθετο φαινόμενο που αναφέρεται τόσο σε ψυχολογικούς όσο και σε κοινωνικούς λόγους. Ακριβώς επειδή δημιουργείται μέσα στην κοινωνία, είναι σημαντικό η κοινωνία να ενεργοποιηθεί και να προσπαθήσει να άρει αυτούς τους επιβαρυντικούς παράγοντες που υπάρχουν και που οδηγούν αρκετούς ανθρώπους στην υιοθέτηση εξαρτητικών συμπεριφορών. Βεβαίως, όταν λέμε εξάρτηση δεν εννοούμε μόνο τις ναρκωτικές ουσίες. Ας έχουμε στο νου μας ότι μιλάμε και για συνήθειες και συμπεριφορές πολύ διαδεδομένες ανάμεσά μας. Μιλάμε για το κάπνισμα, για την κατανάλωση ποτού, μιλάμε για το διαδίκτυο. Συμπεριφορές, όπως είπα, που όλοι μας σε ένα βαθμό τις γνωρίζουμε
και τις υιοθετούμε. Άρα είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να άρουμε αυτούς τους αρνητικούς παράγοντες και γι' αυτό βρίσκεται το Κέντρο Πρόληψης Αρκαδίας με όλο το δίκτυο των κέντρων πρόληψης ανά την Ελλάδα, προκειμένου να ευαισθητοποιήσουμε, να κινητοποιήσουμε τον κόσμο και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί, γονείς, εκπαιδευτικοί, φορείς της κοινότητας, σύλλογοι, ευαισθητοποιημένοι πολίτες, να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο και ένα μέτωπο ενάντια σε αυτά τα σύνθετα προβλήματα.